Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μίλτο Σακελάριο. Ο Μίλτος βρίσκεται στην Ερέτρια, θα τον καλημερίσουμε. Έχει πάει στην Ερέτρια για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως νομίζαμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και θα μας πει ο Μίλτος τι συμβαίνει. Καλή σας ημέρα. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά την επιστολή που έστειλε η Μίνα Βαλιράκη Παπαθεοδόρου στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, στην οποία έκανε λόγο για σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη. Σωστά, η σύζυγος του κύριου Βαλιράκη, του Εκλειπώντος, η οποία έκανε λόγο για κατάθεση στα στελέχη του λιμενικού, η οποία ανέφερε πως ένα ληφτικό σκάφος και ο ιδιοκτήτης του είχε έντονο διαπληκτισμό με τον Σύφη Βαλιράκη, είδε δηλαδή τι ακριβώς συνέβη πριν ο Σύφης Βαλιράκης χάσει την ζωή του. Φυσικά, η συγκεκριμένη μαρτυρία, όπως μου μεταφέρουν από το λιμενικό και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι στα χέρια των αρμόδιων εδώ στο λιμεναρχείο της Ερέτριας. Να πούμε αρχικά τι αναφέρει ο συγκεκριμένος άνδρας. Ο συγκεκριμένος άνδρας λέει λοιπόν ότι είδα το σκάφος του κ. Βαλιράκη και είδα και ένα αλιευτικό. Τους είδα να διαπληκτίζονται. Και φυσικά τονίζει πως το συγκεκριμένο αλιευτικό έκανε δύο φορές γύρω, κινήθηκε γύρω από το σκάφος του κύριου Βαλιράκη δύο φορές. Τώρα, σε ερώτηση που έκαναν τα στελέχη του λιμενικού, στο συγκεκριμένο άτομο, συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος κατέθεσε πολύ συγκεκριμένα τι ακριβώς συνέβη, αν είδε τον κύριο Βαλιράκη να πέφτει από το σκάφος μετά το διαπληκτισμό, ο μάρτυρας κατέθεσε πως δεν είδε κάτι τέτοιο. Αν είδε... Αν το χτύπησε η προπέλα, πάλι ήταν αρνητική η απάντηση του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος φαίνεται πως έχει καταθέσει στις αρχές. Για να μην βγάζουμε και συμπεράσματα, απλώς να πούμε ότι είδε... Είναι μια μαρτυρία η οποία εξετάζεται. Στη θάλασσα είδε ο άνθρωπος να υπάρχει αυτός ο διαπληκτισμός, τέλος πάντων. Με το αλιευτικό. Ή να έρχονται αυτά τα σκάφη κοντά. Μέχρι εκεί δεν έχει δει κάτι άλλο. Όχι, τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό δεν έχει δει κάτι άλλο. Ωστόσο, η κυρία Βαλιράκη έστειλε χθες τη συγκεκριμένη επιστολή στον κύριο Πλακιωτάκη. Να πούμε ότι όπως διεμήνει χθες και ο Υπουργός, ο κύριος Πλακιωτάκης, γίνεται έρευνα για το συμβάν. Φυσικά θα κάνουν τα πάντα εδώ τα αρμόδια στελέχη του λιμενικού προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς ο Σύφης Βαλιράκης έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική γνωμάτευση που βγήκε χθες μετά την εξέταση της ορού του από τον κύριο Καλογριά και την κυρία Τσάκωνα στην ιατροδικαστική υπηρεσία, να πούμε πως ο θάνατός του επήλθε μετά από κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά από χτύπημα στην προπέλα. Φαίνεται πως τη στιγμή που έπεσε στο νερό πνίγηκε αυτομάτως, τουλάχιστον βάσει της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Να πούμε επίσης και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Από την έρευνα των αρμοδίων προέκυψε πως δεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο πριν πέσει πολύ στο νερό. Αυτό. Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Σημαντική, ναι. Και ευχαριστώ. Αυτοί θα λάβουν επίσης, να σας πω, και τα αρμόδια στελέχη του λιμενικού DNA από το σκάφος, από την προπέλα. Θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν και άλλους ανθρώπους ενδεχομένως. Προφανώς θα γίνει, όλα έγιναν, θα γίνει πιο σοβαρή η έρευνα μετά τις καταγγελίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.